Καλώς ήρθατε στο βίντεό μας που εξερευνά τους 20 ήχους που λατρεύουν να ακούνε οι σκύλοι. Ως ιδιοκτήτες σκύλων, όλοι θέλουμε να προσφέρουμε στους τριχωτούς μας φίλους την καλύτερη δυνατή ζωή, γεμάτη χαρά, άνεση και ευτυχία. Ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής ενός σκύλου είναι να του παρέχουμε πρόσβαση σε ήχους που αγαπούν. Από τον ήχο της παιχνιδιάρικης φωνής μέχρι το θρόισμα των φίλων, οι σκύλοι ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία ήχων που μπορούν να τους φέρουν ενθουσιασμό, άνεση και χαλάρωση. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε 20 ήχους που οι σκύλοι αγαπούν να ακούν και θα εξετάσουμε τους λόγους πίσω από τις θετικές αντιδράσεις τους. Έτσι, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και ετοιμαστείτε να μάθετε για τους 20 ήχους που μπορούν να κάνουν τη μέρα του σκύλου σας λίγο πιο φωτεινή. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, καθώς αυτό βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Μία εγγραφή για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και τέλος να σας πω πως πατώντας το κουμπί συμμετοχή μπορείτε να δείτε τις συνδρομές μας για πιο έμπρακτη βοήθεια στο κανάλι. Τίποτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Ας συνεχίσουμε. 1. Ο ήχος του κουδουνιού της πόρτας. Για ορισμένα σκυλιά, ο ήχος του κουδουνιού της πόρτας μπορεί να είναι συναρπαστικό και να σηματοδοτεί την αύξηση ενός επισκέπτη ή μέλους της οικογένειας. Ωστόσο, για άλλους σκύλους, ο ήχος του κουδουνιού μπορεί να είναι αγχωτικός και να προκαλέσει άγχος ή φόβο. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας να ανταποκρίνεται θετικά στον ήχο του κουδουνιού και να τον βοηθήσετε να αισθάνεται άνετα με τους επισκέπτες. 2. Ήχος σφύριγματος. Το σφύριγμα μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός και ελκυστικός τρόπος αλληλεπίδρασης με το σκύλο σας. Οι σκύλοι μπορούν να μάθουν να συνδέουν συγκεκριμένα σφύριγματα με συγκεκριμένες εντολές ή συμπεριφορές και ο ήχος σφύριγματος μπορεί να τους ενθουσιάσει και να τους κάνει έτοιμους να παίξουν ή να εργαστούν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι σκύλοι στο σφύριγμα και είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ατομικές προτιμήσεις και ανάγκες του σκύλου σας. Συνολικά, η ενσωμάτωση του ήχου του σφύριγματος της αλληλεπιδράσης σας με το σκύλο σας μπορεί να είναι μια θετική και ικανοποιητική εμπειρία τόσο για εσάς όσο και για το τριχωτό σας φύλο. 3. Υψηλή παιχνιδιάρικη τόνη. Οι σκύλοι ανταποκρίνονται στον τόνο της ανθρώπινης φωνής και οι υψηλοί τόνοι μπορούν να συνδεθούν με θετικά συναισθήματα όπως η ευτυχία, το παιχνίδι και η στοργή. Αυτοί οι τόνοι μπορούν να τραβήξουν την προσοχή ενός σκύλου και να προκαλέσουν ενθουσιασμό, καθιστώντας τους ένα εξαιρετικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τον τριχωτό σας φύλο. 4. Χαρούμενες ή ενθουσιασμένες φωνές. Τα σκυλιά λατρεύουν να ακούνε χαρούμενες ή ενθουσιασμένες φωνές. Μια χαρούμενη φωνή μπορεί να σηματοδοτήσει ότι ο σκύλος σας αγαπιέται και τον φροντίζουν, και ότι υπάρχει κάτι συναρπαστικό που μπορεί να περιμένει με ανυπομονησία. Το να μιλάτε στο σκύλο σας με χαρούμενη και ενθουσιώδη φωνή μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθείτε μαζί του και να βελτιώσετε τη συνολική του ευεξία. 5. Ο ήχος μιας σακούλας με λιχουδιές ή φαγητό. Ο ήχος του θορύβου μιας σακούλας με λιχουδιές ή φαγητό είναι αρκετός για να κάνει κάθε σκύλο να κονίσει την ώρα του. Αυτός ο ήχος μπορεί να προκαλέσει μια άμεση αντίδραση στο μυαλό του σκύλου, καθώς το συνδέει με την πιθανότητα να πάρει κάτι νόστιμο για να φάει. Η χρήση λιχουδιών ως ανταμοιβή για την καλή συμπεριφορά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε τις θετικές συνήθειες του σκύλου σας. 6. Ο ήχος του λουριού. Ο ήχος κλικ του λουριού μπορεί να κάνει τον σκύλο να αισθάνεται ενθουσιασμένος και έτοιμος να πάει μια βόλτα. Αυτός ο ήχος σηματοδοτεί ότι ήρθε η ώρα να εξερευνήσει την ύπαιθρο και ένα σκύλος ανυπομονεί να ξεκινήσει. Η τακτική βόλτα με το σκύλο σας αποτελεί ουσιαστικό μέρος σωματικής και ψυχικής του ευεξίας και το κλικ του λουριού μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κίνητρο τόσο για εσάς όσο και για το τριχωτό σας φύλο. 7. Γαυγίσματα. Ενώ τα υπερβολικά γαυγίσματα ή ουρλιαχτά μπορεί να είναι ενοχλητικά, αυτοί οι ήχοι μπορούν να αποτελέσουν έναν άλλο τρόπο έκφρασης των σκύλων και επικοινωνίας με άλλα σκυλιά. Τα σκυλιά είναι κοινωνικά ζώα και τους αρέσει να επικοινωνούν με τους όμοιους τους μέσω γαυγίσματος, γρυλίσματος ή ουρλιαχτού. 8. Ο ήχος της αναπήδησης μιας μπάλας του τένις. Ο ήχος της αναπήδησης μιας μπάλας του τένις είναι ένας άλλος ήχος που μπορεί να κάνει τα αυτιά ενός σκύλου να σηκωθούν. Τα σκυλιά λατρεύουν να παίζουν και ο ήχος μιας μπάλας που αναπηδά μπορεί να σηματοδοτήσει ότι ήρθε η ώρα να παίξουν. Το να παίξετε με το σκύλο σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθείτε μαζί του και να του παρέχετε την άσκηση που χρειάζεται. 9. Παιχνίδια που βγάζουν ήχους. Ο ήχος ενός παιχνιδιού μπορεί να είναι μουσική στα αυτιά ενός σκύλου. Τα παιχνίδια που τρίζουν και βγάζουν ήχους μπορούν να διεγείρουν την αίσθηση του παιχνιδιού ενός σκύλου και να το κρατήσουν απασχολημένο για ώρες. Με το να παρέχετε στο σκύλο σας παιχνίδια που του αρέσουν, μπορείτε να αποτρέψετε την καταστροφική συμπεριφορά και να βελτιώσετε τη συνολική ευτυχία του. 10. Ήχος ανοίγματος πόρτας. Ο ήχος του ανοίγματος μιας πόρτας μπορεί να σηματοδοτήσει ότι φτάνει ένας μέλος της οικογένειας ή ένας φίλος, κάτι που μπορεί να είναι συναρπαστικό για ένα σκύλο. Τα σκυλιά αγαπούν να χαιρετούν τους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν και ο ήχος του ανοίγματος μιας πόρτας μπορεί να σηματοδοτήσει την άφιξη κάποιου ξεχωριστού ατόμου. 11. Τρεχούμενο νερό. Το τρεχούμενο νερό, όπως από ένα λάστιχο ή μια βρύση,
μπορεί να είναι ένας ήχος που οι σκύλοι βρίσκουν καταπραγητικό και αναζωογονητικό. Τα σκυλιά απολαμβάνουν να παίζουν στο νερό και μπορεί να τους αρέσει να ακούν τον ήχο τρεχούμενου νερού. Το να παρέχετε στο σκύλο σας πρόσβαση σε νερό για παιχνίδι και ενυδάτωση είναι απαραίτητο για την υγεία του. 12. Ο ήχος της μηχανής ενός αυτοκινήτου που ξεκινάει. Ο ήχος της μηχανής ενός αυτοκινήτου που ξεκινάει μπορεί να σηματοδοτήσει ότι ήρθε ώρα για μια βόλτα με το αυτοκίνητο, κάτι που πολλοί σκύλοι απολαμβάνουν. Τα σκυλιά λατρεύουν να εξερευνούν νέα μέρη και ο ήχος της μηχανής ενός αυτοκινήτου που ξεκινάει μπορεί να σημαίνει ότι πρόκειται να συμβεί μια περιπέτεια. 13. Τσαλάκωμα του περιτυλίγματος του φαγητού. Το τσάκισμα του περιτυλίγματος του φαγητού μπορεί να σηματοδοτήσει ότι είναι ώρα για φαγητό. Οι σκύλοι λατρεύουν να τρώνε και ο ήχος του τσαλακώματος ενός περιτυλίγματος μπορεί να αποτελεί σήμα ότι είναι ώρα για φαγητό. Η παροχή θρεπτικής και ισορροπημένης διατροφής στο σκύλο σας είναι ζωτική σημασία για την υγεία και την ευημερία του. 14. Ο ήχος μιας βούρτσας μαλλιών. Το βούρτσισμα των μαλλιών ενός σκύλου μπορεί να είναι μια χαλαρωτική και ευχάριστη εμπειρία τόσο για το σκύλο όσο και για τον ιδιοκτήτη. Ο ήχος μιας βούρτσας για τα μαλλιά μπορεί να συνδεθεί με την αίσθηση του καλοπισμού, η οποία μπορεί να είναι καταπραγητική για ένα σκύλο. Η τακτική περιποίηση είναι απαραίτητη για την υγεία του σκύλου σας και ο ήχος μιας βούρτσας μπορεί να σηματοδοτήσει ότι ήρθε η ώρα για μια συνεδρία περιποίησης. 15. Ο ήχος της ηλεκτρικής κούπας. Ενώ πολλοί σκύλοι μπορεί να φοβούνται τον ήχο της ηλεκτρικής κούπας, μερικοί σκύλοι μπορεί να τον απολαμβάνουν. Ο ήχος μιας ηλεκτρικής κούπας μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ λευκού θορύβου που μπορεί να ηρεμήσει τα σκυλιά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας νιώθει άνετα με τον ήχο της ηλεκτρικής κούπας προτού τη χρησιμοποιήσετε κοντά του. 16. Ήχος καταιγίδας. Ενώ πολλά σκυλιά μπορούν να φοβούνται τον ήχο της βροντής, ορισμένα σκυλιά μπορεί να τον βρίσκουν καταπραγητικό. Ο ήχος μιας καταιγίδας μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα εφέ λευκού θορύβου που μπορεί να ηρεμήσει τα σκυλιά. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας νιώθει άνετα με τον ήχο της καταιγίδας πριν τον εκθέσετε σε αυτήν. 17. Ήχος από το θρόισμα των φύλων. Ο ήχος από το θρόισμα των φύλων μπορεί να είναι ένας χαλαρωτικός ήχος για τους σκύλους. Αυτός ο ήχος μπορεί να συνδέεται με την αίσθηση ότι βρίσκονται στη φύση, η οποία μπορεί να είναι ηρεμιστική και χαλαρωτική. Το να βγάλετε το σκύλο σας βόλτα σε ένα φυσικό περιβάλλον μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να του προσφέρετε πνευματική διέγερση και να βελτιώσετε τη συνολική του ευεξία. 18. Κουδούνισμα των κλειδιών. Το κουδούνισμα των κλειδιών μπορεί να σηματοδοτήσει ότι είναι ώρα για βόλτα ή βόλτα με το αυτοκίνητο, κάτι που πολλοί σκύλοι απολαμβάνουν. Τα σκυλιά λατρεύουν να πηγαίνουν βόλτες και οι βόλτες με το αυτοκίνητο ή έξω στη φύση και ο ήχος των κλειδιών μπορεί να τα ενθουσιάσει και να τα κάνει έτοιμα να ξεκινήσουν. 19. Ο ήχος των πουλιών που κελαϊδούν. Ο ήχος των πουλιών στα δέντρα μπορεί να είναι ένας άλλος ήχος που απολαμβάνουν τα σκυλιά. Τα σκυλιά λατρεύουν να παρακολουθούν και να ακούν τους ήχους της φύσης και το άκουσμα των πουλιών μπορεί να είναι συναρπαστικό για αυτά. 20. Ο ήχος της φωτιάς στο τζάκι. Πολλά σκυλιά βρίσκουν τον ήχο της φωτιάς καταπραγητικό και χαλαρωτικό. Ο απαλός, ρυθμικός ήχος μπορεί να δημιουργήσει μια γαλήνια και ρεμιστική ατμόσφαιρα για το τριχόντο σας φύλλο, ειδικά κατά τους ψυχρούς μήνες. Ο ήχος της φωτιάς μπορεί επίσης να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας και παρηγοριάς στο σκύλο σας, καθώς μιμείται τη ζεστασιά και την ασφάλεια του να βρίσκεται κοντά στην αγέλη του. Αν έχετε τζάκι, σκεφτείτε να αφήσετε το σκύλο σας να ακουρνιάσει κοντά σας, απολαμβάνοντας τον ήχο της φωτιάς που τσουρουφλίζει. Φροντίστε μόνο να τον επιβλέπετε για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα ή εγκάβματα. Ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση σε πραγματική φωτιά, μπορείτε να αναπαράγετε ηχογραφήσεις με ήχους φωτιάς για να καταπραγείτε το σκύλο σας σε αγχωτικές στιγμές. Αυτό λοιπόν είναι το τέλος του βίντεό μας που εξερευνά τους 20 ήχους που λατρεύουν να ακούνε τα σκυλιά. Ελπίζουμε να βρήκατε αυτό το βίντεο κατατοπιστικό και χρήσιμο και την κατανόηση διαφορετικών ήχων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ζωή του τριχωτού σας φύλου. Θυμηθείτε, κάθε σκύλος είναι μοναδικός, οπότε είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στις ατομικές προτιμήσεις και ανάγκες του σκύλου σας όταν ενσωματώνετε αυτούς τους ήχους στην καθημερινή του ρουτίνα. Παρέχοντας το σκύλο σας πρόσβαση σε ήχους που αγαπάει, μπορείτε να βοηθήσετε στην ενίσχυση της συνολικής του ευεξίας και να εμβαθύνετε το δεσμό μεταξύ σας και του τριχωτού σας φύλου. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Pettopia. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για τον τριχωτό σας φύλο. Αν το κάνετε, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μας.